Κάπως θετικά κινείται φέτος η τουριστική κίνηση στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, ειδικά από τουρίστες που προέρχονται από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η αναθέρμανση είναι λίγο μεν, αλλά καλύτερη από αυτή που κατέγραψε η πόλη το καλοκαίρι του 2021. Ο Ιούλιος πήγε καλούτσικα. Δεν θα έλεγα καλά, δεδομένου ότι στην περιοχή μας χάσαμε ένα περίπου 40% από τους Ουκρανούς, Ρώσους, Βαλτικές χώρες, Πολωνία. Αυτό λοιπόν, ένα μέρος αυτού αποκαταπάρθηκε από άλλες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν καλύφθηκε αυτό το ποσοστό. Ωστόσο, αισθητή για τους επιχειρηματίες περιοχής σε ευρύτερο επίπεδο Αχαΐας και όχι μόνο της Πάτρας είναι η απουσία τουριστών από την Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, όπως επίσης και από τις χώρες της Βαλτικής, στον απόϊχο φυσικά της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Το τι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, ένα από τα θέματα τα οποία το έχουμε προχωρήσει σαν Ένωση Ξενοδόχων Νομού Αχαΐας είναι να βρούμε αεροπορικές εταιρείες low cost, ούτως ώστε να έρχονται στον Άραξο. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό, το έχουμε προχωρήσει, μας βοήθησε και η Περιφέρεια και το Επιμελητήριο Αχαΐας. Το προχωράμε, ελπίζουμε ότι του χρόνου θα έχουμε κάποιες εταιρείες low cost που θα έρχονται στον Άραξο. Όμως το σημαντικότερο είναι η αδυναμία των Ελλήνων να κάνουν διακοπές σε μεγάλο βαθμό και μάλιστα ουσιαστικό για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, μιας και η ακρίβεια τους αναγκάζει να παραμείνουν στα σπίτια τους, που σημαίνει ότι αυτό έχει επίπτωση στις κρατήσεις στα ξενοδοχεία της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Ό,τι αφορά τον Αύγουστο, περίπου στα ίδια επίπεδα έχουμε μείωση των Ελλήνων. Ένα κατά του γεγονότος τα γνωστά θέματα, πετρέλαιο, ρεύμα κλπ. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να το πετύχουμε το περσινό. Δεν μιλάμε για το 19. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες βουλιάζουν, όπως είναι η Κέρκυρα και κάποια νησιά του Αιγαίου.